Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου στην αρχή της παρέμβασής μας για το νομοσχέδιο φυσικά να καταγγείλουμε και να καταδικάσουμε κυβέρνηση και εργοδοσία για την καταστολή σε βάρος των εργαζομένων στα πετρέλαια Καβάλας. Με την επέμβαση των ΜΑΤΑ ξημερώματα και τις προσαγωγές εργαζομένων που αγωνίζονται γιατί για να μείνουν στη δουλειά τους. Ενάντια στα σχέδια της εταιρείας για απολύσεις, διαθεσιμότητα και ανέρεση των δικαιωμάτων τους. Μάλιστα η σημερινή επιχείρηση καταστολής γίνεται ακόμα πιο επέσχυτη δεδομένου ότι έβαλε σε κίνδυνο εγκαταστάσεις και την ασφάλεια των εργαζομένων. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να παρέμβει ώστε να αφαιθούν ελεύθεροι όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν προσαχθεί, να αποσυρθούν άμεσα οι αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αποκλείσει το χώρο, να μην προχωρήσει το σχέδιο της εταιρείας για τις διαθεσιμότητες των εργαζομένων. Στηρίζουμε και δηλώνουμε τη συμπαράστασή μας στον αγώνα των εργαζομένων και επίσης, και πάρτε το σοβαρά υπόψη αυτό κύριε της κυβέρνησης, στηρίζουμε αφενός τον αγώνα και δηλώνουμε τη συμπαράστασή μας στους εργαζόμενους των πετρελαίων Καβάλας, αλλά καταγγέλουμε την παρεμπόδιση αντιπροσωπείας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στα πετρέλαια Καβάλας στην επιχείρηση να προσεγγίσει τους εργαζόμενους. Είναι μια απαράδεκτη ενέργεια και ζητούμε άμεσα να δοθεί η δυνατότητα της αντιπροσωπείας μας να προσεγγίσει το χώρο όπου βρίσκονται οι απεργοί εργαζόμενοι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για το κεφάλαιο Α των ρυθμίσεων του Υπουργείου Υγείας. Είπαμε και στην πρώτη επιτροπή και χθες στα άρθρα δύο λόγια. Θα πούμε, γιατί υπάρχουν και άλλα βέβαια κεφάλαια άλλων υπουργείων που θα πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να καταθέσουμε τις απόψεις μας. Δύο χρόνια λοιπόν πανδημίας και εν ώψη του πέμπτου οσονούπου κύματος είμαστε στο ίδιο έργο θεατές με το χάλι του Δημόσιου Συστήματος Υγείας να έχει την ίδια υπογραφή με αυτή των πρωτοκόλων λάστιχων, κομμένων και ραμμένων στα μέτρα της εργοδοσίας, των σχολείων που λειτουργούν με ακόμα χειρότερους όρους, των μέσων μεταφοράς που αποτελούν εστίες υπερμετάδοσης. Έχει δηλαδή την ίδια υπογραφή με αυτήν του ακόμα πιο μειωμένου προϋπολογισμού για τα νοσοκομεία και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που αναδείχθηκε πριν λίγες μέρες και στη συζήτηση του προϋπολογισμού για το 2022. Παράλληλα, έχουμε τη συνέχιση της αναστολής εργασίας χιλιάδων υγειονομικών με κριτήριο τα πιστοποιητικά εμβολιασμού που ανοίγουν το δρόμο για επέκταση της αξιοποίησής τους για περαιτέρω αντιλαϊκά μέτρα μέχρι απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα, απαράδεκτων ελέγχων και περιορισμών. Μάλιστα, φτάνεται μέχρι το σημείο, όπως προβλέπετε μέσα, προϊστάμενοι και διευθυντές να υποκαθιστούν τους γιατρούς εργασίας σχετικά με τα ζητήματα του εμβολιασμού των εργαζομένων. Αλήθεια, αυτό το θεωρείτε ή αποτελεί άκρο σύγχρονη επιστημονική ή ιατρική προσέγγιση? Θα πέστε μας. Κατά τη γνώμη μας, όπως έχουμε καταθέσει και στην συζήτηση των προηγούμενων, στις προηγούμενες επιτροπές, ένας τρόπος υπάρχει. Η αποφασιστική ενίσχυση της δημόσιας περίθαλψης νοσοκομεία, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με μόνιμο προσωπικό, όλο το αναγκαίο προσωπικό και αντίστοιχα υποδομές και γενναία αύξηση της χαρτικής χρηματοδότησης. Αυτά χρειάζονται. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα άλλα κεφάλαια, κύριε Πρόεδρε, αναφορικά με τα ζητήματα που αναφέρονται στην τοπική διοίκηση, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Στα άρθρα 103 και 108, αφενός μεν το πρώτο μεταθέτει για ακόμα μία φορά το χρόνο που οι Δήμοι θα αναλάβουν στην ευθύνη τους τις υπηρεσίες δόμησης, που μέχρι τώρα ασκούνταν με βάση τον Καλλικράτη από τους κεντρικούς Δήμους των νομών. Το σημαντικό δεν είναι σε αυτό το άρθρο, το σημαντικό ή στη ρύθμιση, το σημαντικό δεν είναι η παράταση που δίνεται ή η ολιγόμενη παράταση, αλλά το αν θα υπάρξει στελέχωση των αντίστοιχων υπηρεσιών των Δήμων με προσωπικό, επιστημονικό, τεχνικό κτλ. Και φυσικά η αντίστοιχη κρατική χρηματοδότηση. Το δεύτερο, σε συνάρτηση με αυτό, είναι με τα ζητήματα που υπάρχει μια πιεστική και καταναγκαστική διαδικασία σε αυτό το θέμα να υποχρεωθούν οι Δήμοι
Στην ουσία να κάνουν τι, να παραχωρήσουν και αυτού του είδους τις υπηρεσίες στους ιδιώτες, δηλαδή να ιδιωτικοποιηθούν, με ό,τι σημαίνει αυτό για τους πολίτες, για τον λαό που θα κληθεί να πληρώνει και για υπηρεσίες μέσω των υπηρεσιών του Δήμου, που ήδη πληρώνουν βέβαια τεράστια ποσά, αλλά ακόμα έρχεται να προσθεθεί ακόμα ένα. Αναφορικά με τα ζητήματα στον πολιτισμό, ένα άρθρο θέλουμε να στυλιτεύσουμε εδώ στο 136, όπου παρατείνεται η προθεσμία έκδοση των εσωτερικών κανονισμών της λειτουργίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Οργανισμού Μεγάλου Μουσικής Αθηνών, που εκκρεμούν από το 1994. Όμως αυτό που θέλουμε να βάλουμε είναι ότι οι προβλεπόμενοι κανονισμοί δεν πρόκειται να ανατρέψουν τον εμπορευματικό χαρακτήρα των δύο οργανισμών, ούτε φυσικά να διασφαλίσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Γι' αυτό και σε αυτό το άρθρο είμαστε ενάντια. Σε ό,τι αφορά τώρα το ελληνικό, με το άρθρο 61, το μεγαλύτερο αδόμητο οικόπεδο της Ευρώπης, με τη λάμδα development, περιβαλλοντολογικά απελευθερωμένη, σε εισαγωγικά οι λέξεις, μετατρέπεται σε τράπεζα πρασίνου του νοτίου τομέα της Αττικής, προκειμένου να πληρούν τα κριτήρια της εθνικής και κοινοτικής περιβαλλοντολογικής νομοθεσίας. Και εδώ δεν φτάνει που παραδόθηκε προς εκμετάλλευση και εκτεταμένη δόμηση ένας πολύτιμος χώρος για το επιβαρημένο λεκανοπέδιο, πλέον οι κοινόχρηστοι φυτεμένοι χώροι του ακινήτου θα αποτελούν την Τράπεζα Πρασίνου των όμορων δήμων Ελληνικού, Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Σαλήμου, προκειμένου να προχωρήσουν σε αλλαγές χρήσιμων περιοχών και σε τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, προκειμένου να λύσουν ζητήματα οικιστικής ανάπτυξης. Για ποιους όμως? Για τους κατασκευαστές και χωροθέτης φυσικά επενδύσεων υψηλής όχλησης εντός των δήμων. Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Μετανάστευσης, έφυγε ο κ. Μεταράκης. Δεν πειράζει. Τα άρθρα δηλαδή 139 και 141. Και εδώ έχουμε την ίδια λογική, όπως και με το Υπουργείο Υγείας, τα άρθρα και τις προβλέψεις τους. Παρατάσεις της εργασιακής ανασφάλειας, πάντα να αντιμετωπίσετε το ζήτημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Φυσικά και των δομών φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων. Οι ανάγκες των υπηρεσιών που ασχολούνται με το προσφυγικό μεταναστευτικό είναι οπωσδήποτε αυξημένες, εκτός των άλλων γιατί αφορούν ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ξεριζωμένους, θύματα της καπιταλιστικής βαρβαρότητας και του περιοριστικού πολέμου, και οι σχετικές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες, με εκατοντάδες κενά σε μόνιμο προσωπικό, τα οποία καλύπτονται με συμβασιούχους. Προγράμματα ανακύκλωσης, της ανεργίας του ΟΑΕΔ, μετατάξεις, αποσπάσεις και πάει λέγοντας. Επομένως, αυτό που απαιτείται άμεσα, εδώ και τώρα, χωρίς άλλες δικαιολογίες και μάλιστα επικαλείστε και χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση, να γίνουν, τι χρειάζεται, να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη ασφαλιστικά, εργασιακά δικαιώματα. Εδώ που είναι το επιτελικό, όπως και στην υγεία και στα άλλα άρθρα του νομοσχεδίου που προβλέπουν παρατάσεις τέτοιου είδους συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων. Πού είναι το επιτελικό κράτος λοιπόν όταν πρέπει να γίνουν προσλήψεις? Δεν το βλέπουμε. Εμείς λέμε να μονιμοποιηθούν τώρα όλοι οι συμβασιούχοι αυτοί. Δεύτερον, με το άρθρο 140, με τη συγκεκριμένη διάταξη που οπωσδήποτε είναι μια προσωρινή λύση για δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που βιώνουν οξυμένη ανασφάλεια, τι κάνετε? Απλά μεταθέτεται το πρόβλημα για ένα μήνα, προκειμένου να δοθεί και σε αυτούς τους ανθρώπους η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης. Όμως, οι ψηφιακές τεχνολογίες και διαδικασίες δεν αναιρούν την ανάγκη προσωπικού, αλλά το προϋποθέτουν. Γιατί οι εργαζόμενοι θα εξετάζουν αυτές τις αιτήσεις και ηλεκτρονικά. Και μάλιστα εργαζόμενοι που δουλεύουν στον παράδεισο, σε εισαγωγικά η λέξη, του ψηφιακού κράτους με σύνδεση των μόλις 5 Mbps, πώς το λέτε, και με γραμμές να κολλάνε και να πέφτουν διαρκώς. Και μιλάμε για μεγάλη αναβάθμιση. Το 141, όπου προβλέπεται κατά παράκληση κάθε άλλης διάταξης να μισθώνονται από το Υπουργείο για να στείνει τι? Υπερδομές, φυλακές, κέντρα κράτησης, σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης, αψηφώντας το διεθνές δίκαιο, τη στοιχειώδη ανθρωπιά, τις δίκαιες διαμαρτυρίες κατοίκων ιδιαίτερα στα νησιά. Και οι καταγγελίες για το πώς λειτουργούν οι νέες κλειστές ελεγχόμενες δομές στη Σάμμο, για παράδειγμα, είναι
αναφορές, καταγγελίες, αν θέλετε, φυλακής, φυλακιζόμενων ανθρώπων, ουσιαστικά του προσφύγου δηλαδή, και είναι αποκαλυπτικές προς αυτή την κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα του Υπουργείου Ασφάλειας του Πολίτη, με τις, και εδώ έχουμε τι, πέρα από τα κατασκευμένα, που εμείς λέμε ότι αν εξαιρέσουμε τα όπλα και τα εκρητικά που περιέχονται στις κατασχέσεις και θα πρέπει να φυλάσσονται από την αστυνομία, από τα σώματα, να το πούμε έτσι, ασφαλείας, τα υπόλοιπα μέσα, τα οποία κατασχαίνονται, λοιπόν, θα πρέπει να μπορούσαν, για παράδειγμα, να μοιραστούν στους δήμους, στις περιφέρειες, προκειμένου να τα επεξέλθουν σε ανάγκες των κατοίκων των περιοχών τους. Αντίστοιχα τα ντρόνς και τα λοιπά, στην πυροσβεστική και στη δασική υπηρεσία και τα λοιπά. Επίσης, στο ίδιο κεφάλαιο για την ασφάλεια του Υπουργείου Ασφάλειας του Πολίτη, έχουμε τις συμβάσεις καθαριότητας. Άλλο ένα παράδειγμα παρατάσεων, συμβάσεων, ειδικά σε ένα χώρο της καθαριότητας μεν, αλλά ειδικά σε χώρους αστυνομικών υπηρεσιών της αστυνομίας, όπου γνωρίζετε πολύ καλά ότι και οι διαμαρτυρίες των αστυνομικών είναι καθημερινές για τα ζητήματα της καθαριότητας, και παρόλο που η καθαριότητα στους χώρους, κρατητήρια κτλ., είναι εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, και εδώ χρειάζεται και ενώ προβλέπεται από τους κανονισμούς, τα οργανογράμματα κτλ. Στις υπηρεσίες αυτές της αστυνομίας να υπάρχει και πολιτικό προσωπικό καθαριότητας που θα μπορούσε να στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες ενός τόσο ευαίσθητου κομματιού στη λειτουργία της αστυνομίας, των δομών της κτλ. Δύο πράγματα ακόμα, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω. Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Παιδείας, επειδή ακούσαμε και την κυρία Υπουργό χθες που ήρθε εδώ, εμείς έχουμε να πούμε σε ό,τι αφορά τα βιβλία δηλαδή. Διαμορφώνεται μέσω των άρθρων 122 και 123, αφενός διαμορφώνεται το έδαφος για ένα εμπορευματοποιημένο περιβάλλον στο σχολικό βιβλίο, το οποίο έρχεται να κουμπώσει, έρχεται γάντι με την πρόβλεψη για το πολλαπλό και διαφοροποιημένο βιβλίο. Ενώ με το άρθρο 123, που αφορά την επέκταση των δεξιοτήτων, κάθε άλλο παρά στόχο έχει την ολόπλευρη γνώση των μαθητών. Και θα κλείσω με τούτο, επειδή έχουμε και την Υπουργό εδώ. Στο κομμάτι λοιπόν των 44 άρθρων του Υπουργείου Υγείας, θα πρότεινα, και δείτε το σας παρακαλώ, μέχρι αύριο έχετε το χρόνο και πολύ δε περισσότερο και το χρόνο να παρέμβετε νομοτεχνικά. Υπάρχουν 600 εργαζόμενοι μοιρασμένοι σε νοσοκομεία και σε δομές προσφυγικές. Υπάρχουν λοιπόν εργαζόμενοι που είναι από το 2017. Με το Φίλος, με αντίστοιχα προγράμματα κτλ. Είναι 4-5 χρόνια τώρα εργαζόμενοι. 31 δωδεκάτου λήγουν οι συμβάσεις τους και απολύονται στην ουσία. Αφενός μεν θα χάσουν την εργασία τους, τη δουλειά τους, αυτό το εισόδημα που είχαν έως τώρα. Αφετέρου οι δομές αυτές, τα νοσοκομεία, οι θέσεις που κατήχαν έως τώρα και πολύ δε περισσότερο των χώρων, των προσφυγικών χώρων. Λοιπόν, θα απογαλακτιστούν από προσωπικό με ότι αυτό συνεπάγεται τις τεράστιες ανάγκες. Καταλαβαίνετε και στα νοσοκομεία αλλά και σε ό,τι αφορά τις προσφυγικές δομές. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται άμεσα παρέμβαση. Γιατί από ό,τι διαφαίνεται, από ό,τι είπαν οι εργαζόμενοι, συζητώντας με τον ΕΟΔΗ, γιατί αυτό είναι ο φορέας που υλοποιεί τα προγράμματα αυτά, το πρόγραμμά του, να το πω έτσι, λοιπόν, δεν ανέβλαβε καμία δέσμευση. Ούτε να του πει αν θα και τι θα γίνει, γιατί 31 δεκάτου λίγη σήμαση απολύονται. Από την 1η-1η οι επιλήψεις ήταν τεράστιες. Γιατί μην γνωρίζετε πολύ καλά ότι και οι χώροι φιλοξενίας μεταναστών δεν έχουν το επαρκές προσωπικό. Και τελευταία μια ερώτηση, βέβαια δεν είναι εδώ η Υπουργή αρμόδιοι, τέλος πάντων. Τη λέμε για να καταγραφεί στα πρακτικά, θα τη θέσουμε και αύριο στην Ολομέλεια. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 138, είναι μια μεταβατική διάταξη που αφορά το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο στο Ολυμπιακό Χωριό.
Και ρωτάμε, η αυτονομία του κέντρου πώς θα επιτευχθεί, πρώτον. Δεύτερον, θα λειτουργεί ανταποδοτικά, θα πουλάει υπηρεσίες. Αν δεν χρηματοδοτείται από το κράτος, πώς θα λειτουργεί. Τι σημαίνει αυτονομία που αναφέρεται μέσα, ή θα πάμε στη λογική της ανταποδοτικότητας. Εδώ θέλουμε κάποιες διευκρινήσεις, πιστεύω ως αύριο να τις λάβουμε.